απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα της ιατροδικαστικής έρευνας δίνουν τα έντομα σε μια πρωτοποριακή συνεργασία της Εφορίας Αρθροπόδων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης και τη Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Πρόκειται για τη συνεργασία που στηρίζεται στη βάση δεδομένων που έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται από τους επιστήμονες βιολόγους και αφορά στα έντομα του νησιού, κυρίως κολεόπτερα και δίπτερα, σκαθάρια και μύγες δηλαδή, και πιο συγκεκριμένα η παρουσία τους σε κάθε περιοχή ανακατηγορία. Κάνουμε πολλά χρόνια πανειδικές μελέτες γενικότερα για διάφορα είδη εντόμων, οπότε συγκεκριμένα πηγαίνοντας στα νεκροφάγα κολεόπτερα τα οποία και τα χρησιμοποιούμε εν τέλει, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων για το τι είδη υπάρχουν εδώ στην Κρήτη, έτσι ώστε μετά αυτές τις γνώσεις να τις χρησιμοποιήσουμε πάνω σε διάφορες ιατροδικαστικές υποθέσεις. Ανάλογα με το είδος των πτωματοφάγων εντόμων, οι επιστήμονες έχοντας καταγράψει μέσω της έρευνάς τους τα είδη, θα μπορούν να απαντήσουν εάν ένα πτώμα έχει μετακινηθεί, στοιχείο όχι απλά σημαντικό για την ιατροδικαστική έρευνα, αλλά και δύσκολο να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Κάποια είδη έχουν μια πολύ συγκεκριμένη προτίμηση σε περιβάλλοντα, οπότε όταν εμείς τα βρούμε πάνω σε ένα πτώμα, σε ένα περιβάλλον που δεν έχουμε συνηθίσει να τα βρίσκουμε, προφανώς έχουμε μια εσκεμμένη μη μεταφορά του πτώματος. Τα έντομα θα δίνουν απαντήσεις και σε ό,τι αφορά το χρόνο θανάτου. Μια ολιστική προσέγγιση μέσω των εντόμων που δίνει απαντήσεις και που ήδη στην εφαρμογή του έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Μπορούν να βοηθήσουν γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα είδη τα οποία επισκέπτονται τα πτώματα όταν πλέον είναι σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης. Οπότε πάλι υπάρχει μια διέξοδος, γιατί είναι πολλά διαφορετικά είδη που επισκέπτονται σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης το κάθε πτώμα, οπότε έχουμε αντιπρόσωπους από το κάθε στάδιο ξεχωριστά. Η συνεργασία, όπως τόνισε η βιολόγος της Εφορίας Αρθροπόδων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, βρίσκεται ήδη στα πρώτα στάδια, όμως την πλήρη εξέλιξή της θα μπορούσε να χτίσει μια νέα βάση δεδομένων περιστατικών που στο μέλλον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να απαντήσουν σε σημαντικά ερωτήματα για νέες υποθέσεις που δύσκολα θα μπορούσαν αλλιώς να διαλευκανθούν. Έχουμε κληθεί να πάμε σε αυτοψίες όπου συλλέγουμε υλικό, είτε να μας στέλνετε αντίστοιχο υλικό και από άλλα μέρη της Κρήτης, όχι μόνο δηλαδή από το Ηράκλειο, και εκεί έρχεται και η συνεργασία μας με την ιατροδικαστική υπηρεσία της Κρήτης, οπότε και έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες, έχουν γραφεί κάποιες αναφορές τις οποίες οι ιατροδικαστές έχουν συμπεριλάβει στα δικά τους ιατροδικαστικά reports.